Συντρόφισσες και σύντροφοι, σας ευχαριστώ καταρχήν για την πρόσκληση να μιλήσουμε εδώ σήμερα για το συγκεκριμένο αυτό θέμα. Οπωσδήποτε το θέμα αυτό δεν μπορεί κανείς να το δει χωρίς να ελέγξει όλες τις γεωπολιτικές παραμέτρους μέσα στην περιοχή. Συμφωνώ όπως τόνισε ο Αντώνης. Για τα ιστορικά στοιχεία δεν θα μιλήσω καθόλου, διότι νομίζω ότι είναι εκείνη η αντίληψη την οποία έχουμε. Να επισημάνω μόνο ότι την περίοδο 90-91 η συγκεκριμένη συγκρότηση ενός μεγάλου και κυβερνητικά καθοδηγούμενου εθνικιστικού μπλοκ, εθνικιστικού παρατηρήματος, είχε τρεις παραμέτρους μπροστά του. Το πρώτο ήταν σαφώς ότι οι ανακατατάξεις στην περιοχή αναγεννούσαν διάφορες μορφές επέκτασης και από τον ελληνικό αθλητισμό. Η κυρίαρχη όμως κατεύθυνση την οποία επέλεξε και ήταν δεδομένο ότι αυτή ήταν εκεί που θα κατέληγε, ήταν η νεοφιλελεύθερη επέκταση, δηλαδή οι τεράστιες επενδύσεις κεφαλαίου και εμπορεύματος που έφτασε σε κάποια στιγμή να είναι η ελληνική τάξη η πρώτη δύναμη σε επενδύσεις στην Μακεδονία. Το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή έχει πέσει, έχει υποχωρήσει, πρέπει επίσης να το έχουμε στα υπόψη μας. Και ήταν η πρώτη δύναμη σε επενδύσεις εκείνη την περίοδο, η 2001-2002, παρά το ότι διατηρείται, υποτίθεται, η σύγκρουση μεταξύ των δύο αστικών πάξεων σε σχέση με την ονομασία. Έτσι το κεφάλαιο δεν αναγνωρίζει ούτε σύνορα, ούτε βεβαίως αναγνωρίζει και τέτοιου είδους διαφοροποιήσεις. Εάν όλα αυτά χρησιμοποιούνται ως μηχανισμοί για να μπορέσει να υπάρξει μια αναγκαία επέκταση και ήταν μια αναγκαία επέκταση η οποία αναδείκνυε το ότι η Ελλάδα την εποχή του 1996 μέχρι το 2008 προσπαθούσε με καθαρούς τρόπους να παίξει ένα υποϊπηρετιστικό ρόλο μέσα στην περιοχή των Βαλκανίων. Για να επιστρέψω στο θέμα του 90-91 και την περίοδο 92-93, το δεύτερο χαρακτηριστικό το οποίο είχε εκείνη η συγκρότηση του εθνικιστικού μπλοκ, η καθοδηγούμενη συγκρότηση, είχε και μια σχέση με τους εσωτερικούς ταξικούς ισχυρισμούς. Ας μην ξεχνάμε ότι είναι η περίοδο στην οποία εφαρμόζεται για πρώτη φορά με καθαρότητα μια νεοφιλελεύθερη πολιτική, στην οποία έχει να αντιπαρατεθεί με μια σειρά τεράστιων κινηματικών διαδικασιών, είτε ήταν οι κινηματικές διεργασίες της νεολαίας, ενάντια τότε στον νόμο Παπαδιανόπουλο, που φτάσανε στη δολοφονία του Εβονέρα, είτε ήταν οι κινηματικές διαδικασίες της εργατικής τάξης, με πρώτη και κύριε Νέας. Λοιπόν, η οποία αποσταθεροποιούσε την προσπάθεια επιβολής μιας νεοφιλελεύθερης πολιτικής σε εκείνη την περίοδο και που βέβαια σε μια περίοδο στην οποία άνοιγε το Ελντοράδο όχι μόνο των Βαλκανίων αλλά και το Ελντοράδο των νεοφιλελεύθερων ιδιωτικοποιήσεων, είχαμε και το φαινόμενο της πτώσης της κυβέρνησης Μητσοτάκη κυρίως λόγω της προσπάθειας ιδιωτικοποίησης του ΟΤΕ. Λοιπόν, ναι μεν ήταν μια περίοδος που αποτύπωνε λοιπόν με έναν ιδιαίτερο τρόπο και ιδιαίτερους μηχανισμούς την εθνικιστική, τον εθνικιστικό πόλο μέσα στην ελληνική κοινωνία, αλλά αυτός ο εθνικιστικός πόλος ήταν υποτελής σε σχέση με την κατεύθυνση και την πολιτική των συμφερόντων την οποία ήθελε να ακολουθήσει η αστική τάξη στην Ελλάδα εκείνη την περίοδο και με τη σταθεροποίηση της Ιουγκοσλαβίας στη συνέχεια αυτό έγινε ξεκάθαρο και ακολουθήθηκε μια ενιαία πολιτική κατεύθυνση ανεξάρτητα από τις τριβές που διαμορφώνονταν σε ένα επίπεδο θεσμικών αναγνωρίσεων. Και γι' αυτό το λόγο κιόλας δεν δινόταν και ιδιαίτερα μεγάλη σημασία σε αυτή την σύγκρουση μεταξύ για το θέμα του ομόματος. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε μπροστά σε μια νέα γεωπολιτική συγκυρία. Αυτό είναι αλήθεια. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της? Το πρώτο χαρακτηριστικό είναι η προσπάθεια των Ηνωμένων Πολιτειών να διαμορφώσουν ένα καταλυτικό ρόλο μέσα
ομαλό τρόπο στον νεοφιλελεύθερο κατανοησμό της εργασίας, να τα εντάξουν με τον είτε με βίαιο τρόπο, είτε με μεγαλύτερη αποτύπωση της υπηρετιστικής τους κυριαρχίας. Καταρχήν θα πρέπει να διαπιστώσουν, αυτό σχετίζεται με την ευρύτερη περιοχή, με τον πόλεμο στη Συρία κτλ. Καταρχήν να διαπιστώσουμε ότι στον χώρο των Βαλκανίων τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης φαίνονται παράλληλους σήμερα και δεν έρχονται στη σύγκρουση. Γι' αυτό το λόγο βλέπουμε να ανοίγουν παράλληλα οι διαδικασίες, οι ενταξιακές διαδικασίες των ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, της Μακεδονίας και της Αλβανίας. Με ό,τι ιδιαίτερα ζητήματα δημιουργούνται μέσα στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια τέτοιου είδους κατεύθυνση. Αλλά η βασική κατεύθυνση είναι αυτή. Δεύτερο, προφανώς είναι η οριοθέτηση των ρωσικών συμφερόντων στην περιοχή. Και βεβαίως η προσπάθεια αποτύπωσης με πίεση προς τη Σερβία του να σπάσουν οι όποιες ρωσικές επιρροές μέσα στο εσωτερικό αυτής της χώρας και μετά την βίαιη πολεμική επιβολή των συμφερόντων των Ηνωμένων Πολιτειών και της Γερμανίας στην ευρύτερη περιοχή, αυτό το πράγμα να αποκρισταλωθεί με την ένταξη των χωρών και της Σερβίας στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στη Μακεδονία, και αυτό έχει μία σημασία, παίχθηκε για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα μια συνθήκη ισορροπίας μεταξύ της αποδοχής της κατεύθυνσης ένταξης στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την οποία την είχε αποδεχθεί και το Βέλγιο, όχι τώρα, από πριν να γίνει η επιβολή της κυβέρνησης Σιντάγη, αλλά ταυτόχρονα επιχειρείται μια προσπάθεια να υπάρξει μια πολιτική ισορροπιών μέσα από την, με σχέσεις ιδιαίτερες με το Ρώσικο κράτος, όχι σε επίπεδο επενδύσεων ή εμπορικών σχέσεων που είναι πραγματικά μηδαμινές, αλλά σε επίπεδο ενεργειακών πόρων. Και κυρίως λόγω της πλήρους εξάρτησης από το φυσικό, το Ρώσικο φυσικό αέριο. Αυτή η πολιτική και είχε ήταν μια πολιτική η οποία αυτή τη στιγμή έχει υποχωρήσει λόγω των πιέσεων οι οποίες έχουν ασκηθεί στο κράτος, λόγω της προοπτικής που ανοίγει η τεράστια επένδυση νατοϊκής βάσης στην περιοχή, το παράδειγμα του Κόσοβου είναι ακριβώς δίπλα και δείχνει τα χαρακτηριστικά του, και λόγω βεβαίως και των πιέσεων τις οποίες ασκούνται και εσωτερικά μέσα σε αυτή τη χώρα. Γιατί προφανώς δεν υπάρχει μία πίεση και η ξεσηκωμή και του αλβανικού πληθυσμού που έχουν βεβαίως εγγενή και ταξικά χαρακτηριστικά, αλλά βεβαίως χρησιμοποιούνται από τις μεγάλες υπηρετιστικές χώρες και την Τουρκία. Τις Ηνωμένες Πολιτείες πρωτίστως, προκειμένου να διαμορφωθούν οι αντίστοιχες πιέσεις στο εσωτερικό της Μακεδονίας, και νομίζω ότι αυτό φάνηκε καθαρά με τη σύγκρουση η οποία είχε δημιουργηθεί την περίοδο πριν τη συγκρότηση της κυβέρνησης της ΖΑΕ. Και υπό την επίκληση ότι θυμάστε τι έγινε τότε με την εξέγερση του τέλους του κυβέρνου. Λοιπόν, ένα τρίτο στοιχείο γεωπολιτικό. Αυτή τη στιγμή στην περιοχή η ρήξη στην οποία αναφέρθηκε ο Αντώνης με την Τουρκία είναι μια ρήξη η οποία αποτελεί χαρακτηριστικά αποσκύρτηση της Τουρκίας από τον Ανατολικό Μπλοκ, σε καμία των περιπτώσεων. Τα όρια αυτών των συγκρούσεων που αποτυπώνονται σε σχέση με την πολιτική που ακολουθούν οι Ηνωμένες Πολιτείες στα νότια σύνορα της Τουρκίας και με τον κίνδυνο επιβολής κουρδικών. Αυτός είναι ο μεγάλος φόβος του κουρδικού της τουρκικής εθνικής τάξης, το να διαμορφωθούν αυτόνομα κουρδικά κράτη ή κρατήδια ή ενίσχυση της αυτονομίας αυτών των περιοχών ακριβώς δίπλα από το τουρκικό έδαφος. Λοιπόν, αυτή η πολιτική όντως διαμορφώνει συνθήκες ρογμής και τριγμών. Και βεβαίως οι άλλες χώρες της περιοχής προσπαθούν να τα εκμεταλλευτούν για τα δικά τους. Την προσπάθεια να επικυρώσουν τα δικά τους συμφέροντα.
του συμπατριωτικού άψονα Ελλάδα, Κύπρου, Ισραήλ, Αιγύπτου και τις εξορίξεις οι οποίες πάνε να γίνουν κυρίως στην Κυπριακή ΑΟΣ. Προφανώς δεν είναι όλα αυτά τα πράγματα αθώα, ούτε είναι απότοκα μιας, ας πούμε, που το λένε εφαρμογής του διεθνούς δικαίου. Για το οποίο παρενθετικά πάντως να πω ότι αν εξαιρέσεις το θέμα του ΦΥΡΜ και των 10 μιλίων στον αέρα, το οποίο δεν πατάει σε καμία, όπως το λένε, διάταξη του διεθνούς δικαίου, δηλαδή όταν έχεις 6 μίλια στο θαλάσσιο έδαφος, δεν είναι δυνατόν να επεκτείνεις στον ενέργειο χώρο τα μίλια σου. Λοιπόν, αυτό δεν πατάει όντως πουθενά σε καμία διάταξη του διεθνούς δικαίου, αλλά κατά τα λοιπά, κλείνει παρένθεση, όλα αυτά τα οποία ισχυρίζεται το ελληνικό κράτος, η ελληνική αστική τάξη, πατάνε σε τέτοιου είδους συνθήκες και διατάξεις του διεθνούς δικαίου, κλείνει παρένθεση. Λοιπόν, τώρα, όσον αφορά το θέμα της... γιατί φτάσαμε σήμερα στην συμφωνία για το όνομα. Προφανώς διότι το ελληνικό κεφάλαιο και η ελληνική κυβέρνηση με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που έχει, τις μικρότερες δουλειές, αν το θέλετε, απέναντι σε ένα ακροατήριο το οποίο είναι διαποτισμένο ήδη από την περίοδο του εμφυλίου με τον αντισλαβισμό, τον αντικομουνισμό και ότι η Μακεδονία είναι ελληνική, είχε και τη μεγαλύτερη δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί μια τέτοια είδους κυβέρνηση για να προωθηθούν και οι αντίστοιχες και συμπαράλληλες κατευθύνσεις που ακολουθούν οι Ηνωμένες Πολιτείες για την εξυπηρέτηση των διαδικτυακών του συμφερόντων στην περιοχή. Και αυτό το πράγμα και αυτή τη στιγμή συμβαίνει. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το καλύτερο εργαλείο των υπεριαλιστικών κέντρων των Ηνωμένων Πολιτείων στην περιοχή. Αυτό είναι αυτό που ζούμε σήμερα. Και το κάνει μια κυβέρνηση αριστεράς. Για τους ιδιαίτερους δικούς της λόγους της είναι και πιο εύκολο να το κάνει. Υπάρχουν συγκρούσεις στο εσωτερικό της ελληνικής αστικής τάξης σε μια τέτοια είδους κατεύθυνση. Εγώ αυτό το οποίο βλέπω είναι να αποτυπώνεται μια πλήρης συμπαράσταση του ελληνικού κεφαλαίου σε αυτή την πολιτική. Διότι αυτό το οποίο αντιλαμβάνεται η ελληνική αστική τάξη είναι ότι ο μέγας κίνδυνος είναι η αποσταθεροποίηση της Μακεδονίας, η οποία μπορεί να οδηγήσει όντως εκεί σε πολεμικές επιχειρήσεις, τις οποίες επιθυμεί να αποφύγει η ελληνική αστική τάξη, επίσης φυσικά επιχειρεί να αποφύγει η ελληνική κυβέρνηση, η οποία θέλει να παίξει το ρόλο της σταθερότητας στα Βαλκάνια και του κέντρου επιβολής των νεοφιλελεύθερων επεκτάσεων παράλληλα με τα υπεριαλιστικά κέντρα. Προκειμένου τι, να ξαναμπεί στο παιχνίδι, αυτή τη στιγμή στην οποία σταθεροποιεί το εσωτερικό της κοινωνικό πεδίο με την πλήρη επιβολή της μνημονιακής λιτότητας, η οποία έχει συγκεκριμένα αποτελέσματα, έτσι. Αυτή τη στιγμή από το 2016 και πολύ περισσότερο από το 2017 έχουμε μια μεγάλη αύξηση της κερδοφορίας των ελληνικών επιχειρήσεων, οι οποίες βασίζονται ακριβώς στο ότι έχει αποτυπωθεί η λιτότητα, έχουν αλλάξει οι ταξικοί συσχετισμοί μέσα στην ελληνική κοινωνία και αυτή με όλες τις αντιφάσεις που μπορεί να έχει η κατεύθυνση των μνημονιακών πολιτικών και για το χρέος κτλ. Αλλά παρά τα αυτά, αυτή τη στιγμή και με την ανάσα που τους δίνουν σε σχέση με το χρέος μέχρι το 2030-2032, για την οποία πανηγύρισε ως και η Μιράντα Ξαφά, βλέπουν να ανοίγει ξανά το πεδίο για να μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν και τη Μακεδονία ως την πίσω αυλή της επανεπέκτασής τους στα Βαλκάνια, στην οποία την περίοδο της κρίσης είχαν συμπληρωθεί σε σχέση με το παρελθόν. Παρότι διατηρούσαν συγκεκριμένες κρίσεις στην περίοδο. Λοιπόν, και νομίζω ότι αποτυπώθηκε πλήρως αυτή η κατεύθυνση με τον τρόπο τον οποίο βγήκε στις τα κυρίαρχα μέσα, αλλά και στο πώς αυτή τη στιγμή οι αντιδράσεις αποκρισταλώνονται. Εδώ υπήρξαν βασικά αστικά κέντρα στην Ελλάδα, τα οποία κατήγγειλαν τον Μητσοτάκη για ρατσισμό. Που είναι, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι τον θεωρούν ως
την πιο πιστή στα δικά του συμφέροντα πολιτική κατεύθυνση και ότι δεν αναγνωρίζουν το ότι η πολιτική την οποία ακολούθησε ήταν μια πολιτική για να διατηρήσει την εκλογική του επιρροή προκειμένου να μπορέσει ακριβώς να εξυπηρετήσει με ακόμα καλύτερο τρόπο τα συμφέροντα της αστικής τάξης στην Ελλάδα μετά την εκλογική νίκη της Νέας Δημοκρατίας. Παρά τα αυτά, εδώ όπου υπήρξε αντιπαράθεση της πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας με τα αστικά συμφέροντα, βγήκε αυτή η συγκεκριμένη καταγγελία από συγκεκριμένα αστικά κέντρα. Και είναι προφανές, νομίζω, και από το πώς διαρθρώνονται σήμερα τα συλλαλητήρια, το αν έχουν τη στήριξη μερίδα της αστικής τάξης ή όχι. Ακόμα και οι μηχανισμοί εκείνοι, οι οποίοι είχαν επενδύσει στα συλλαλητήρια του Γενάρη, έχουν εξαφανιστεί. Με πρώτιστα την Εκκλησία και την, πώς το λένε, την Νέα Δημοκρατία επίσης. Αν και χρησιμοποιεί σε ένα δεύτερο γενές επίπεδο τις, πώς το λένε, τις εθνικιστικές αντιπαραθέσεις, τις εθνικιστικές εκδηλώσεις, προκειμένου να μπορέσει να πλήξει την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό θα ήταν μια φυσιολογική πολιτική κατεύθυνση από μέρους τους. Χωρίς όμως να επενδύουν σε πραγματικές κινήσεις μαζών. Οι συμμετοχές στα συλλαλητήρια είναι εξαιρετικά μικρές, εξαιρετικά ηγεμονευόμενες από τις πιο ακροδεξιές απολύξεις της εθνικιστικής ιδεολογίας και με εντελώς συγκεκριμένη αποτύπωση και στις πρακτικές τους, αλλά και στα συνθήματα τα οποία βγαίνουν και, πώς το λένε, αυτή τη στιγμή ακούμε το η Μακεδονία μπροστά όπλα να πάρουν τα Σκόπια κλπ. Η γνώμη μου είναι η εξής, ότι οι συνθήκες αυτή τη στιγμή σε σχέση με τη συμφωνία αποτυπώνουν τρία πράγματα. Το πρώτο είναι μια τεράστια μετατόπιση της κοινωνικής και πολιτικής ατζέντας προς τα δεξιά. Με ποιους τρόπους? Πρώτον, με την πλήρη φυσικά επικυριαρχία, κοινωνική επικυριαρχία της μνημονιακής λιτότητας και των επιχειρήσεων του κεφαλαίου απέναντι στην εργατική τάξη στην Ελλάδα. Δεύτερον, με το γεγονός ότι μια κυβέρνηση που επικαλείται την αριστερά είναι σήμερα ο καλύτερος υπερασπιστής των περιεθνικών συνολών των ΗΠΑ στην περιοχή. Τρίτον, με το γεγονός ότι μετατοπίζεται η ατζέντα από τα κοινωνικά ζητήματα προς τα λεγόμενα εθνικά. Τέταρτον, από το γεγονός ότι ένας κυβερνητικός εταίρος της υποτιθέμενης αριστεράς βγαίνει και στο επίπεδο του πολιτικού λόγου αναπαράγει όλη την εθνικιστική ιδεολογία την οποία, όπως το λένε, συγκεκριμένα εθνικιστικά κέντρα διαμορφώνουν μέσα στον ελληνικό κοινωνικό σχηματισμό, πολλό δε μάλλον όπως αυτό συνέβη την περίοδο του Γενάρη-Φλεβάρη, έτσι, όπου εκεί πέρα ήταν ακριβώς το χρονικό σημείο μετατόπισης της κοινωνικής και πολιτικής ατζέντας πλήρως προς τα δεξιά και του Μακεδονικού. Άρα, αυτή τη στιγμή έχουμε μια τέτοιου είδους κοινωνική στροφή που είναι πολύ χειρότερη για τις αριστερές δυνάμεις στην περιοχή, στην Ελλάδα, και είναι εξαιρετικά μεγάλο το στοίχημα με ποιους τρόπους μπορεί αυτή η κοινωνική και πολιτική ατζέντα να αλλάξει. Για μένα αυτό είναι το κρίσιμότερο στοιχείο. Και έρχομαι σε αυτά τα σημεία. Και με αυτά θα τελειώσω. Το πρώτο είναι το εξής. Ο βασικός ρόλος της αριστεράς είναι να επενδύσει στους κοινωνικούς αγώνες. Αν αυτό δεν καταφέρει να αλλάξει την κοινωνική και πολιτική ατζέντα η αριστερά, το παιχνίδι το έχει χαμένο. Άρα, υπό αυτούς τους όρους θα πρέπει να δούμε ότι, δηλαδή, το αντιπεριαλιστικό μέτωπο το οποίο ανοίγει και το αντιπεριαλιστικό όχι στη συμφωνία, που είναι και για μένα δεδομένα, γιατί ακριβώς έχει αυτά τα χαρακτηριστικά αυτή η συμφωνία, είναι υποτελές σε σχέση με την προσπάθεια της αριστεράς να διαμορφώσει κοινωνικά μέτωπα για να παρέλθει αυτά. Από εκεί και πέρα, στο θέμα το αντιπεριαλιστικό, αντιπολεμικό κλπ. Προφανές είναι το ότι
δεν εξαρτάται πάντοτε από τις πουλήσεις των αστικών τάξεων το αν πραγματικά θα γίνουν οι πολεμικές επιχειρήσεις ή όχι σε μια ευρύτερη περιοχή ή θερμά επεισόδια. Εξαρτάται και από τις συγκρούσεις των συμφερόντων τους, αλλά και από τους υπερενιστικούς σχεδιασμούς. Πάντως αυτή τη στιγμή η κυρία της κατευθύνσης δεν είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Εάν όμως υπάρχουν είτε αντιδράσεις λαϊκές, είτε συγκεκριμένων κρατών που βλέπουν τα συμφέροντά τους να φλύνονται από μια συγκεκριμένη υπηρετικό σχεδιασμό, τότε βεβαίως μπορεί να διαμορφωθούν και συνθήκες θερμών επεισοδίων και πολεμικών επεισοδίων. Εγώ αυτή τη στιγμή πάντως δεν βλέπω τέτοιες πολιτικές κατευθύνσεις να υπάρχουν, ούτε φυσικά στην ελληνική εθνική τάξη, αλλά ούτε στην τουρκική εθνική τάξη. Πολλό δε μάλλον βέβαια στη μακεδονική κτλ. Σίγουρο είναι ότι η συγκεκριμένη συμφωνία εξαρτάται σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό από τις εξελίξεις στη Μακεδονία, όπου εκεί πραγματικά υπήρχαν συγκεκριμένες μερίδες της εθνικής τάξης που υποστηρίζαν την πολιτική των ισορροπιών και με τα Ρώσες, με τον Ρώσο του Βερετινού. Είναι δεδομένο ότι αυτό έχει θεσμικές αποκρισταλώσεις, οι άρμες του Ιβανόφ να υπογράψουν τη συμφωνία. Είναι αμφίβολο το ποιο θα είναι τελικά το αποτέλεσμα στο δημοψήφισμα. Η γνώμη μου είναι όμως ότι επειδή ακριβώς η συγκεκριμένος νατοϊκός και ευρωενωσιακός προσανατολισμός της μακεδονικής εθνικής τάξης είναι τέτοιος, το πιο πιθανόν είναι ότι εν τέλει η συμφωνία αυτή θα προχωρήσει. Αλλά αυτό είναι μια εκτίμηση. Και μάλιστα μια εκτίμηση απ' έξω. Το δεδομένο πάντως είναι ότι όπως και στην Ελλάδα, έτσι και στη Μακεδονία, η οποία μάλιστα αναμένεται να γίνει μια από τις μεγαλύτερες βάσεις των Βαλκανίων, αμερικανικές, δεν υπάρχουν αντιδράσεις από τα αριστερά. Οι όποιες αντιδράσεις υπάρχουν είναι από τις μεριές της εθνικιστικής δεξιάς. Και αυτό επίσης είναι ένα εξαιρετικά επικίνδυνο φαινόμενο. Τρίτον, είναι δεδομένο ότι όποια αντιπεριαλιστική παρέμβαση κάνεις πρέπει να έχει οξύτατο μέτωπο προς τον εθνικισμό. Όχι απλώς να αντιπαρατίθεται στα εθνικιστικά συλλαλητήρια και πολλό δε μάλλον να μην τα ανέχεται, πολλό δε μάλλον να μην συναγελάζεται με εκπροσώπους τους, πολλό δε μάλλον να μην χρησιμοποιεί ορολογίες οι οποίες παραπέμπουν στα συμφέροντα της αστικής τάξης στην Ελλάδα, πολλό δε μάλλον να μην αναφέρεται ότι το πρόβλημα είναι το ότι δεν έχει αναγνωρίσει η μακεδονική αστική τάξη ότι δεν υπάρχει μακεδονική μειονότητα στην Ελλάδα. Έτσι. Λοιπόν, όλα αυτά είναι δεξιές μετατοπίσεις του πολιτικού λόγου της αριστεράς. Επίσης, βεβαίως, κατά τη γνώμη μου, δεξιά μετατόπιση του πολιτικού λόγου της αριστεράς είναι το να κάνει αυτό το οποίο λέει ο Αντώνης. Δηλαδή, να βάζει στην άκρη το θέμα του υπηρετισμού, να βάζει στην άκρη το θέμα του ρόλου της κυβέρνησης ως εργαλείου του υπηρετισμού και των εθνικών συμφερόντων στην περιοχή. Που όντως έχει δίκιο ο Αντώνης, το έχει κάνει και στο παρελθόν και υπάρχει μια κόκκινη γραμμή ή μη κόκκινη που συνδέει τη στάση δυνάμεων της αριστεράς στον πόλεμο στην Ιουγκοσλαβία με το ούτε ΝΑΤΟ ούτε Μιλόσεβιτς, με γενικότερη στάση την οποία αντιστοίχως έχει στην ευρύτερη περιοχή και στη Μέση Ανατολή και πολλό δε μάλλον και στο πεδίο της συμφωνίας. Άρα είναι τελείως διαφορετικό μια στάση η οποία λέει ότι η αριστερά θα έπρεπε να μιλάει για αναγνώριση του δικαιώματος στον αυτοπροσδιορισμό και ταυτόχρονα διαδικασίες μέσα από τη λογική της φιλίας των λαών και των παραβίασης των συνόρων που θα βρίσκανε λύση όπως βρήκανε και εδώ και για το όνομα, έτσι, και για την ταυτότητα και για τη γλώσσα, και είναι τελείως διαφορετικό όλο αυτό το πλέγμα να γίνεται από μια συγκεκριμένη κατεύθυνση που φέρει τη σφραγίδα των υπηρετιστικών συμφερόντων και των συμφερόντων των αστικών τάξεων στην περιοχή. Το μακεδονικό λοιπόν για μένα είναι ένα τεταρτεύον μέτωπο για την αριστερά σε σύγκριση με τα κοινωνικά μέτωπα και με την αντιπεριαλιστική κατεύθυνση και με τη σύγκρουση με τον εθνικισμό, άρα έρχεται ακριβώς σε τέταρτη θέση και ως τέτοιο πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Γιατί πολλές φορές η λογική της αριστεράς να απαντήσει στην πολιτική συγκυρία όπως διαμορφώνεται
είναι να απαντήσει είτε θετικά είτε αρνητικά με τον τρόπο με τον οποίο θέλουν να λυθεί το πρόβλημα και όχι με τον τρόπο με τον οποίο θα έπρεπε να δοθούν τα εργατικά και λαϊκά στρώματα στη χώρα μας. Και ένα τελευταίο θέμα το οποίο σχετίζεται με τον περίφημο αλυτρωτισμό. Είναι δεδομένο ότι ο θεσμικός αλυτρωτισμός που καταγραφόταν στο Σύνταγμα της Μακεδονίας έχει αλλάξει μετά την εξέγερση του τέτοιου και του κουμάντου. Και έχουν απαλληφθεί όλες οι αντίστοιχες ρήτρες μέσα από το εσωτερικό του Μακεδονικού Συντάγματος. Δύο. Είναι δεδομένο αυτό το οποίο είπε ο Αντώνης, ότι οι συσχετισμοί των δυνάμεων είναι τέτοιοι, οι οποίοι φυσικά δεν επιτρέπουν οποιαδήποτε, πώς το λένε, κατεύθυνση παραβίαση των συνόρων από την μεριά της Μακεδονίας. Και οι οικονομικοί συσχετισμοί και οι στρατιωτικοί συσχετισμοί, όπου εκεί μιλάμε κυριολεκτικά για ανέκδοτο. Το επιχείρημα το οποίο βγαίνει από διάφορες πλευρές είναι το εξής, ότι ναι, υπάρχουν αλυτρωτικές πρακτικές που αποκρισταλώνονται από τη συμμετοχή κυβερνητικών, στελεχών κλπ. Ακόμη και της παρούσας κυβέρνησης σε όλες αυτές τις μακεδονικές ενώσεις του εξωτερικού, οι οποίες βγαίνουν με τα σύνορα, ξέρετε, στη Θεσσαλονίκη, τα δεδομένα ότι ο εθνικισμός στη Μακεδονία έπαιξε συγκροτητικό ρόλο για γενιές, πώς το λένε, Μακεδόνων πολιτών, στη σύγκρουσή τους και με σχέση με τη στάση του ελληνικού καπιταλισμού. Έτσι, προφανή είναι αυτά. Αλλά και είναι υποτελή σε σχέση με τα αστικά συμφέροντα και είναι επίσης αδύνατα να εκπληρωθούν με τους συσχετισμούς, τους γεωστρατηγικούς που υπάρχουν. Το αντιεπιχείρημα που λέει ότι μα υπάρχουν όμως οι υπεριαλιστικοί μηχανισμοί οι οποίοι μπορούν να χρησιμοποιούν τέτοιου είδους αλυτρωτικές αντιλήψεις και τα λοιπά που μπορεί να υπάρχουν σε κάθε χώρα. Και μην πείτε ότι δεν υπάρχουν με την αποκρισταλλόνιση αυτή που υπάρχουν στατιστικά στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα. Έτσι. Λοιπόν, μπορούν να χρησιμοποιούν τέτοιου είδους φαινόμενα για να παίξουν τα δικά τους παιχνίδια στην περιοχή και άρα με τους δικούς τους γεωστρατηγικούς μηχανισμούς μπορεί να διαμορφωθούν προβλήματα και για τα συμφέροντα των λαϊκών τάξεων στην Ελλάδα από μια παραδείγματος χάρη τέτοιου είδους χρησιμοποίηση της Μακεδονίας ως πόλου για την αναδιαμόρφωση των συνόρων στην περιοχή. Αυτό μπορεί να συμβεί είτε έχει συμφωνία για το όνομα, είτε δεν έχει συμφωνία για το όνομα, είτε λέει το Α το σύνταγμά σου, είτε δεν λέει το Α το σύνταγμά σου και σχετίζεται αποκλειστικά και μόνο με τους γεωστρατηγικούς υπεριαλιστικούς μηχανισμούς. Άρα, όντως όλη αυτή η συζήτηση για το θέμα του αλυτρωτισμού ήταν παντελώς άκυρη και φάνηκε ότι ήταν παντελώς άκυρη και με τον τρόπο με τον οποίο αποκρισταλώθηκε στην ίδια τη συμφωνία. Όλα αυτά τα οποία υποτίθεται ότι ζητούσε η ελληνική αριστερά ή κλίματά της για να γίνουν αποδεκτές ή να γίνουν αποδεκτοί οι όροι μιας συμφωνίας έχουν περάσει. Και τώρα μιλάμε απλώς για το ζήτημα της αοριστίας και πόσο είναι σαφή στη συμφωνία δεν είναι. Γι' αυτό λέω ότι ήταν εντελώς λάθος αποτύπωση του πεδίου του λόγου της αριστεράς. Για μια ακόμα φορά. Μπήκε στο παιχνίδι να απαντήσει με τους όρους που έθετε η αστική τάξη και όχι τα λαϊκά συμφέροντα στη χώρα μας. Ενώ το επιχείρημα ότι αυτή τη στιγμή ξεπουλιέται όλη η Νότια Μακεδονία και το πρόβλημά μας είναι το όνομα της Βόρειας Μακεδονίας, ήταν ακριβώς ένα επιχείρημα το οποίο αναδείκνει το ότι τα κοινωνικά συμφέροντα αυτή τη στιγμή στη Μακεδονία των λαϊκών στρωμάτων είναι αυτά τα οποία απτύπτονται από τους ίδιους μηχανισμούς. Από την κυβέρνηση και από τον ΝΑΤΟ και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτή είναι εκείνη η οποία να διαμορφώνει τους συσχετισμούς υπέρ των αστικών της ελληνικής αστικής τάξης, υπέρ των υπεριαλιστικών συμφερόντων στην περιοχή και άρα το καθήκον, και αυτό το κάνουν και από την άλλη μεριά των συνόρων, και το καθήκον και από την μεριά της Ελλάδας και από την μεριά του μακεδονικού λαού είναι από κοινού να δράσουν για να αποδυνάξουν τους ζυγούς του υπεριαλισμού και των κεφαλαίων ένθεν κακήθεν των συνόρων.
Δυστυχώς είμαστε πολύ πίσω. Έτσι. Δυστυχώς και στο επίπεδο της συγκρότησης αντιπεριαλιστικών πρωτοβουλειών η αριστερά για μια ακόμα φορά δείχνει το χειρότερό της σε αυτό. Δεν μπορεί να βρει ένα κοινό πολιτικό πλαίσιο στο οποίο να μπορεί να παρέμβει από κοινού και να συγκροτήσει, να διαμορφώσει κοινές πρακτικές και κοινό πολιτικό λόγο που να αντιπαρατίθεται απέναντι σε αυτά τα... στον κυρίαρχο πολιτικό λόγο. Και είναι πολύ αμφίβολο, εάν δεν αναλυθούν συγκεκριμένες πρωτοβουλίες, το ότι τελικά θα μπορέσει να παίξει οποιονδήποτε πολιτικό ρόλο και σε αυτό το μέτωπο, το οποίο αυτή τη στιγμή διαμορφώνεται υπό τη σφραγίδα των κυρίαρχων υπεριαλιστικών διαστημών στη χώρα μας και με αυτόν τον τρόπο μπολιάζει και την ιδεολογία των λαϊκών στρωμάτων. Και άρα διαμορφώνει ακόμα χειρότερους κοινωνικούς και πολιτικούς συσχετισμούς μέσα από τους οποίους μπορεί η αριστερά να παρέμβει το επόμενο χρονικό διάστημα. Ευχαριστώ.